Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Έχουμε θεματάρα σήμερα. Έχουμε ένα βίντεο στο οποίο μία ακόμη δυστυχισμένη ύπαρξη, ταλαιπωρημένη ύπαρξη, διερωτάται αν ήταν άρκισος ο πρώην. Μην ξεχνάτε, έχουμε και άνδρες που διερωτούνται αν ήταν άρκισος ή πρώην ή ο πρώην. Και μας σημειώνει έτσι εμφατικά ότι μετά το θάνατο της μητέρας του δεν μπορεί να αγαπήσει. Πάμε να δούμε τι συμβαίνει. Δεν θα σχολιάσω από τώρα. Το διαβάζω μαζί σας ουσιαστικά, γιατί το έλαβα ως ερώτημα, το βρήκα πολύ ενδιαφέρον, το διέτρεξα με την ταχύτητα φωτός. Έχετε ακούσει για το photo reading, ότι κάποιοι άνθρωποι μπορούμε να διαβάσουμε γρήγορα, χωρίς φυσικά να κατανοήσουμε ολόκληρο το κείμενο, να πάρουμε μια γενική ιδέα. Καλησπέρα σας, κυρία Θέκλα. Χαίρετε. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι, αν μπορείτε να με βοηθήσετε. Είχα μια τοξική σχέση με έντονο συναίσθημα αμοιβαίων. Για να έχεις μια τοξική σχέση, πρέπει και το συναίσθημα να είναι έντονο και αμοιβαίο. Έντονο, αμοιβαίο και τοξικό. Έληξε πρόσφατα. Προσπαθώ να καταλάβω αν ήταν νάρκισσος. Έχω σουξέ στους νάρκισσους και δεν είσαι μόνη σου. Είμαστε πολλοί που έχουμε σουξέ στους νάρκισσους. Υπάρχουν στιγμές που σκέφτομαι ότι είμαι εγώ νάρκισσος μετά από αυτή τη σχέση. Πώς ξεχωρίζουμε μέσα μας το hoovering? Hoovering σημαίνει η αναρρόφηση που κάνουν οι νάρκισσοι για να μας φέρουν πίσω στη σχέση όταν έχουμε γλιτώσει. Πώς ξεχωρίζουμε μέσα μας το hoovering από μια αληθινή αλλαγή ενός ανθρώπου? Νομίζω μπορώ να σε βοηθήσω. Ο χωρισμός ήταν πολύ βίαιος, κατά τη γνώμη μου. Είχαμε 10 μήνες σχέση, άρα 10 μήνες θεωρείται μακροχρόνια σχέση, άνω των 6 μήνων. Προσπάθησα να τη λήξω πολλές φορές, δεν με άφηνε με τίποτα και μέσα σε μια ένταση με χώρισε με ένα μήνυμα, ενώ είχαμε πολύ στενή καθημερινή σχέση. Θα ήμουν ευγνώμων να μου απαντήσετε, να βάλω λίγο σε τάξη τις σκέψεις μου και τα συναισθήματα μου, γιατί έχω ενοχές ότι έφταιγα μόνο εγώ. Αχ, αυτές οι ενοχές. Αχ, αυτές οι τύψεις και τα μπερδευτικά συναισθήματα να παίρνουμε εμείς πάνω όλη την ευθύνη και να δικαιολογούμε με περισσή προθυμία τους κακοποιητές μας. Αν ήταν νάρκισσος, θα ήταν καλυμμένος νάρκισσος, γιατί είχε πολύ καλό προφίλ, με γλύκα και καλοσύνη, εκεί με μπέρδευε. Γιατί έχω υπάρξει με κακοποιητικό ναρκισσό στο παρελθόν. Οι χειρότεροι ναρκισσιστές είναι οι κρυφοναρκισσιστές ή οι ευάλωτοι ναρκισσιστές. Είναι η χειρότερη φάρα, γιατί προσποιούνται τους ευγενικούς, τους καλοσυνάτους, τους γλυκούς και τους τραυματισμένους, που πρέπει να τους λυπόμαστε και να τους καταλαβαίνουμε και να τους συμπονούμε και να τους κάνουμε το ψυχολόγο, το ψυχίατρο, την ψυχιατρική νοσηλεύτρια και ό,τι άλλο θέλεις. Θέλω να καταλάβω τι συνέβη και να με προστατέψω αν γυρίσει. Είσαι σε πάρα πολύ καλό δρόμο, φιλενάδα, γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι χρειάζεται να προστατεύσεις τον εαυτό σου και θέλεις να μάθεις. Ένας συνεξαρτώμενος σε άρνηση είναι ένας συνεξαρτώμενος σε άγνοια, ο οποίος δεν θέλει να ξέρει τι συμβαίνει στα σχήματα ναρκισσιστικής κακοποίησης, δεν θέλει να καταλάβει τι ρόλο βαράει το πρόσωπο που την έχει κακοποιήσει, παίρνει ευχαρίστως την ευθύνη και τις ενοχές για ό,τι έχει συμβεί και αυτοπαραμυθιάζεται για το ότι ήταν αγάπη και ότι αγαπάει εκείνο το πρόσωπο και ότι ναι, άλλαξε και ήρθε πίσω και θα γίνουν όλα τέλεια. Όχι. Όχι, με τίποτα. Συνεχίζουμε λοιπόν να διαβάσουμε αυτούσια την επιστολή της φίλης. Κυρία Θέκλα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καταρχάς ήθελα να σας ευχαριστήσω, γιατί με τα βιντεάκια σας έχω βοηθήσει πολύ τον εαυτό μου. Τι ωραία που το γράφεις. Με αφορμή τα βιντεάκια σας έχω βοηθήσει εγώ πολύ τον εαυτό μου. Αυτή είναι η ουσία των βιντεακίων. Να τα παρακολουθεί κάποιος και να παίρνει έναυσμα για να βοηθήσει τον εαυτό του και να ζητήσει και βοήθεια από ειδικό. Και κατάλαβα ότι είμαι συνεξαρτώμενη και αυτό μετά από ένα χρόνο σχέσης με νάρκισσο. Είμαι 44 και αυτός που έμπλεξα μικρότερος, 10 χρόνια, δηλαδή 34 αυτός και εσύ 44.
Προφανώς ήσουν 43 και αυτός 33. Δεν είναι μεγάλη διαφορά ηλικίες αυτή. Ούτε προς τα πάνω, ούτε προς τα κάτω. Λένε ότι 15 χρόνια πάνω, 15 χρόνια κάτω, εφόσον μιλάμε για ενήλικες, είναι οκ. Okay. Όταν τον γνώρισα, πριν λίγους μήνες είχε χάσει τη μητέρα του. Χάνει τη μητέρα του και μετά γνωρίζει μια γυναίκα 10 χρόνια μεγαλύτερη. Δεν έχω και τα καμπανάκια εδώ πέρα. Αυτό είναι έτσι λίγο... Ακούγεται. Το ακούω. Και το πρώτο που μου είπε όταν γνωριστήκαμε ήταν ότι μετά το θάνατο της μητέρας του δεν μπορεί να αγαπήσει. Συγγνώμη. Ένας άνθρωπος που μπορεί να αγαπήσει, ένας άνθρωπος που είναι αγαπητικός. Θυμηθείτε το χθεσινό βίντεο, αν εσύ μπορείς να αγαπήσεις για να αγαπηθείς, ίσα ίσα μετά από μια απώλεια και κατά τη διάρκεια ενός πένθους και μετά το τέλος του πένθους, έχουμε ολόκληρο playlist στο κανάλι μας εδώ πέρα για το πένθος που μπορεί όσοι ενδιαφέρονται να ανατρέξουν να το παρακολουθήσουν. Ένας άνθρωπος που είναι αγαπητικός λοιπόν όταν βιώνει ή όταν έχει βιώσει μόλις ένα πένθος μπορεί ακόμη περισσότερο να αγαπήσει από προηγουμένως. Ένας άνθρωπος όμως ο οποίος είναι ανάξιος να αγαπήσει γιατί έχει ένα αρρωστημένα εγωκεντρικό στυλ προσωπικότητας, είναι ένας ναρκισσιστής, σίγουρα κάθε πόνος, κάθε δυσκολία τον κάνει ακόμη πιο ανίκανο να αγαπήσει. Ενώ αρχικά μου γράφεις ότι δεν ξέρεις αν είναι ενάρκησος, εδώ μου γράφεις ότι είναι. Είσαι μπερδεμένη προφανώς. Παρ' όλα αυτά, ήθελε να έχουμε σχέση. Α, καλό αυτό. Εγώ δεν μπορώ να αγαπήσω, αλλά θέλω σχέση ώστε να πάρω τα ωφέλη της σχέσης. Στην αρχή μου είπε ότι είναι παλιά σκοπής άνδρας και ότι δεν θα βρω τόσο μπεσάτο και ειλικρινή σαν αυτόν. Εγώ αυτές τις μεγάλες διατυπώσεις, στις αρχές μιας γνωριμίας, τις γράφω στα αυτά που δεν έχω. Εάν είσαι ένας άνθρωπος με μπέσα και ένας άνθρωπος ολοκληρωμένη προσωπικότητα και ένας άνθρωπος ok, εντάξει, αυτό θα το δείξεις στην πράξη, δεν χρειάζεται να το διακηρύξεις. Δεν έδωσα σημασία γιατί είπα ok, θέλει απλώς να κάνει εντύπωση, καλά το κατάλαβες. Τέλος πάντων βρεθήκαμε. Το σεξ τέλειο, χημεία απίστευτη. Αυτή η απίστευτη χημεία και το τέλειο σεξ μπορεί να σημαίνει είτε όντως μια τέλεια ένωση, είτε μια εξαιρετικά ψυχοπαθολογική έλξη. Και χρειάζεται να γίνουμε έτσι πιο καλοί γνώστες του σώματος μας, της ψυχής μας, του μυαλού μας, της καρδιάς μας, του εαυτού μας, για να μπορούμε να διαχωρίσουμε πότε το σεξ είναι τέλειο επειδή πρόκειται για μια πολύ αρρωστημένη ψυχοπαθολογική έλξη, ή πότε το σεξ είναι καταπληκτικό, γιατί τα έχουμε βρει με τον εαυτό μας και επειδή τα έχουμε βρει με τον εαυτό μας, τα έχουμε βρει και με τη σεξουαλικότητα μας και με τον ερωτισμό μας και τα βρίσκουμε και με έναν άνθρωπο που επίσης τα έχει βρει με τον εαυτό του, με τη σεξουαλικότητα του και τον ερωτισμό του. Έχω ακούσει πρόσφατα έναν όρο που λένε νεαροί, λέει είναι sex positive, θετικός ως προς το σεξ. Και αντιλαμβάνομαι ότι αφορά ανθρώπους οι οποίοι αγκαλιάζουν τη σεξουαλικότητα τους, the embrace the sexuality είναι όρο στα αγγλικά, οι οποίοι αποδέχονται τον ερωτισμό τους και τον γιορτάζουν τον ερωτισμό τους. Όμως, προσοχή, γιατί είναι εξαιρετικά σεξι για ανθρώπους με προβλήματα ψυχοπαθολογίας ή άνθρωποι οι οποίοι έχουν αντίστοιχα προβλήματα ψυχοπαθολογίας. Λοιπόν, τέλος πάντων βρεθήκαμε, το σεξ τέλειο, χημία απίστευτη, αλλά επειδή υπήρχε διαφορά ηλικίας και είχα και παιδιά, μου έλεγε συνέχεια αν ήταν αλλιώς θα ήμουν η γυναίκα της ζωής του. Ήδη θα ζούσαμε μαζί κλπ. Ένα λεπτό ρε φίλε. Για στην αρχή λες επειδή μόλις έχει πεθάνει η μάνα μου δεν μπορώ να αγαπήσω. Για τώρα λες αν δεν είχες παιδιά θα ήσουν η γυναίκα της ζωής μου, να αρχίσα να του κερατάω συγκεκριμένος μπιπ. Εντελώς όμως. Εντελώς όμως. Είτε μπορείς να αγαπήσεις είτε δεν μπορείς να αγαπήσεις. Ένας άνθρωπος που μπορεί να αγαπήσει δεν αγαπάει που προϋποθέσεις. Αγαπάει. Απλώς αγαπάει. Άλλο να πεις δεν αφήνω τον εαυτό μου να αγαπήσει έναν άνθρωπο που είναι κακοποιητικός ή δεν αφήνω τον εαυτό μου να συνδεθεί με έναν άνθρωπο που έχει ένα ανταγωνιστικό στυλ προσωπικότητας, έναν άνθρωπο που θα με πληγώσει, και άλλο να πεις ότι εγώ εσένα δεν μπορώ να σε αγαπήσω γιατί έχεις παιδιά ή γιατί δεν έχεις παιδιά, για κοινωνικούς λόγους δηλαδή. Πόσο εσχρό.
Αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν ότι μου έλεγε ότι επειδή είχαμε κάτι ελεύθερο, λόγω του ότι δεν είχαμε κοινό μέλλον, να μην κάνω κάτι με κάποιον άλλον, γιατί είμαι δικό του προϊόν. Τι είσαι δικό του προϊόν, δικό του χτήμα εννοούσε. Και ότι αν του κάνω μια στραβή θα μου κάνει 10. Α, καλά, επίκλεισες το συναίσθημα, απειλές. Τι παλιό χαρακτήρας είναι αυτός. Άκου, επειδή είχαμε κάτι ελεύθερο λόγω του ότι δεν είχαμε μέλλον, δηλαδή παρόλο που είχατε κάτι ελεύθερο και λέγατε είναι ελεύθερη σχέση, για εκείνον είναι μόνο ελεύθερη. Γι' αυτό υπάρχει μεγάλος προβληματισμός σε σχέση με τα ζευγάρια που έρχονται και λένε εμείς αποφασίσαμε να έχουμε ελεύθερη σχέση. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων που αποφασίζει ένα ζευγάρι να έχει ελεύθερη σχέση, το αποφασίζει ο ναρκισσιστής του ζευγαριού να έχει ελεύθερη σχέση, εκείνος, και συμπαρασύρει και το συνεξαρτώμενο να νομίζει ότι είναι και δική του επιλογή. Και συνήθως ο ναρκισσιστής έχει ελεύθερη σχέση εκείνος, αλλά με τον τρόπο του δεν αφήνει τον συνεξαρτώμενο να έχει κι άλλες. Ενώ αυτός το έλεγε ξεκάθαρα. Να μην κάνω κάτι με κάποιον άλλο γιατί είμαι δικό του προϊόν, δικό του χτήμα. Ήταν άνδρας παλαιάς σκοπής. Προσυχαίνομαι, μπορώ. Και ότι αν του κάνω μια στραβή θα μου κάνει 10. Πώς γίνεται να σου λέει έχουμε ελεύθερη σχέση γιατί δεν έχουμε μέλλον, αλλά είσαι και χτήμα μου. Και να σε απειλεί κιόλας. Το προϊόν βασικά μου έκανε εντύπωση. Α, σου λέγει προϊόν όντως. Ήσου δικό του προϊόν, σε έφτιαξε δηλαδή. Ήταν γυμναστής και μονίμως προκαλούσε με φωτογραφίες και story. Και όταν ό,τι προκαλεί, μου έλεγε ότι έχω... Και όταν του έλεγα ότι προκαλεί, μου έλεγε ότι έχω σοβαρό πρόβλημα. Είμαι άρρωστη. Έχω παθολογική ζήλια. Και ότι αν συνεχίσω να τον πιέζω, θα πάει με άλλη. Γιατί αυτός με σέβεται και δεν το εκτιμώ. Πω πω, φοβερή λογική. Ειλικρινά, αυτή η λογική των αρχισαγκείων είναι για γέλια. Άκου, είσαι δικό μου προϊόν. Έχεις παθολογική ζήλια που εγώ προκαλώ με story και φωτογραφίες. Παιδιά, σοβαρά. Εντάξει, εγώ σας έχω πει πολλές φορές ότι είμαι πάρα πολύ μοντέρνα, πολύ προοδευτική και δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα οι άνθρωποι να βάζουν φωτογραφίες στο Instagram, στο Facebook, οπουδήποτε έχουν προφίλ προσωπικό, στα κοινωνικά δίκτυα και οι φωτογραφίες αυτές να είναι σεξι. Δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα. Δεν με αφορά. Όμως, εάν ένας άνθρωπος βρίσκεται σε μία μονογαμική σχέση, που μονογαμική σχέση σημαίνει ότι συμφωνούμε ότι για όσο καιρό διαρκεί αυτή η σχέση, τον ερωτισμό μας τον μοιραζόμαστε μεταξύ μας, αποφασίζουμε συνειδητά, η αγάπη είναι απόφαση, η ερωτική αγάπη, αποφασίζω ότι θα αγαπάω αυτόν τον άνθρωπο, διαλέγω αυτόν τον άνθρωπο και αποφασίζω να τον ξαναδιαλέξω και αύριο και μεθαύριο και όσο καιρό το αποφασίζω. Σε μια σχέση ερωτικής αγάπης, το να διαχέεις τον ερωτισμό σου και τη σεξουαλικότητα σου ανεβάζοντας σεξι φωτογραφίες και σεξι stories, αυτό αποτελεί το λεγόμενο micro-cheating, μικροαπιστία προς τον σύντροφο σου, προς τη σύντροφο σου. Δεν είναι κάτι να το κρίνει ο άλλος. Άμα είσαι single, βγάλε και τον κόλο σου άμα θες στο Instagram. Από ό,τι ξέρω τον κόλο δεν τον μπλοκάρει. Μπορεί να τις θυλές μπλικάτε. Άλλο το Instagram αυτό με τις εμμονοτυφίες, θα μην αρχίσω πάλι. Λοιπόν, βγάλε ό,τι θες ρε παιδί μου. Πήγαινε, γύρισε και ταινία πορνό, αλλά να είναι ethical. Να μην είναι mainstream. Όσοι παρακολουθήσατε το επεισόδιο του podcast για τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση που μιλάει για το πορνό, με πιάνετε τώρα τι λέω. Λοιπόν, ό,τι θέλεις βάλει. Από τη στιγμή όμως που έρχεσαι και μου λες θέλω σχέση μαζί σου, όταν μπαίνουν οι άνθρωποι σε μία σχέση, αναλαμβάνουν και υποχρεώσεις. Δεν γίνεται να έχουν μόνο τα καλά μια σχέση και όχι τις υποχρεώσεις. Μία από τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνεις σε μία σχέση είναι τη σεξουαλικότητα σου να τη μοιράζεσαι με τον άνθρωπο με τον οποίο έχεις σχέση. Όχι αλλού τρως, αλλού πίνεις, αλλού πας και το δίνεις. Καλά το είχε πει ο Μιλιώκας. Αλλού τρως, αλλού πίνεις, αλλού πας και το δίνεις και μετά κάνεις και gaslighting στο θύμα σου και λες είσαι παθολογικά ζηλιάρα. Είσαι παθολογικά ζηλιάρα. Και αν συνεχίσεις να με πιέζεις, θα πάω με άλλη, γιατί με σέβεσαι, σε σέβομαι και δεν το εκτιμάς. Αγόρι μου ξινό, όχι γλυκό.
Το να σέβεσαι μια γυναίκα δεν το λες με λόγια, το κάνεις με πράξεις και οι πράξεις σου ήταν απολύτως δυσσεβείς και ασεβείς. Εξαιρέτως δυσσεβείς. Μου έλεγε για παράδειγμα ότι αν κάνω κάποιο like προκαλώ και σήμαινε ότι ψάχνομαι. Και θα ήταν κάτι αντίστοιχο με το να έβγαζα προκλητικές φωτογραφίες. Δεν έβγαζα όμως προκλητικές φωτογραφίες ποτέ. Μόνο αυτός το έκανε. Α, εσύ ψάχνεσαι να βάλεις like, όχι να βγάλεις φωτογραφία. Και αυτός έβγαζε προκλητικές φωτογραφίες και δεν ψαχνόταν. Πω, η λογική του παραλόγου. Και ήταν και ευγενικός αυτός. Πώς ήταν δηλαδή κόριο κακοποιητικός ναρκισσός που είχες. Και όταν του έλεγα κάτι, μου έλεγε τέρμα. Δεν μου μίλαγε. Και εγώ νόμιζα ότι φταίω. Gaslighting. Δείτε το επεισόδιο του podcast για το gaslighting. Τη φρενοβλαβοποίηση. Πώς κάποιος χειρίζεται την πραγματικότητα, σε βγάζει τρελό και σε κάνει να πιστεύεις ότι είσαι τρελός, για να διαχειριστεί εσένα. Δεν μου μίλαγε. Όταν δεν σου μιλάει ο άλλος, σου κάνει την τιμωρία της σιωπής, που αλλιώς λέγεται και stonewalling, και υπάρχει ολόκληρο κεφάλαιο για την τιμωρία της σιωπής στο βιβλίο μου «Ψυχολογικός πόλεμος». Στην περιγραφή του βίντεο, αν θυμηθώ, θα σας βάλω το link για να βρείτε το βιβλίο «Ψυχολογικός πόλεμος». Αν δεν θυμηθώ, ρωτήστε με σε σχόλια να σας το βάλω. Μετά τα ξαναβρίσκαμε και έπρεπε να ζητήσω και συγγνώμη από πάνω. Σιγά μη ζητήσω, έρχεσαι στη συγγνώμη, τίποτα άλλο. Με λίγα λόγια, αυτό γινόταν πολλές φορές. Προκαλούσε. Πράγματα που έλεγε να μην τα κάνω εγώ, τα έκανε αυτός μου. Υπάρχει μια κυπριακή παροιμία που λέει «Πώς δεν τα ξέρεις και στραβέ, ξέρω τα που λόγω μου». Που σημαίνει κάποιος τυφλός έλεγε «Τώρα κάνετε αυτό» και λέει «Πού το ξέρεις ότι το κάνουμε αυτό» λέει «Το ξέρω από μένα, γιατί και εγώ στη θέση σας θα έκανα αυτό». Κάποιος ο οποίος φαντάζεται για σένα ότι θα τον απατήσεις ή ότι θα απιστήσεις ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, το φαντάζεται γιατί θα το έκανε και αυτός. Άρα αυτός σου έλεγε κάποια πράγματα να μην τα κάνεις και τα έκανε αυτός. Και μονίμως ήμουν τρελή, άρρωστη και δεν σεβόμουν το ότι καθόταν μαζί μου παρόλη τη διαφορά ηλικίας και το ότι είχα παιδιά. Άρα ήσουν κατώτερης κατηγορίας πολίτης εσύ που σου 10 χρόνια μεγαλύτερη και είχες παιδιά. Και αυτός που ήταν 10 χρόνια νεότερος και δεν είχε παιδιά ήταν πρώτης κατηγορίας πολίτης. Καθυστερημένος. Καθυστερημένος, δηλαδή αυτός έχει μυαλά περασμένων αιώνων. Όχι περασμένων δεκαετιών, περασμένων αιώνων. Ό,τι να είναι ρε φίλε, πραγματικά ό,τι να είναι. Εγώ ξέρω ότι αν ήμουν νεότερη για παράδειγμα, ας βάλω τον εαυτό μου στη θέση του. Αν ήμουν εγώ 33 και γνώριζα έναν άνθρωπο 43, ο οποίος θα είχε και παιδιά και θα φρόντιζε τα παιδιά, και εγώ δεν θα είχα παιδιά, θα ένιωθα τρομερό σεβασμό για τον άνθρωπο εκείνο που θα φρόντιζε τα παιδιά του και θα ήταν καλός πατέρας. Και θα ήταν ένας παραπάνω λόγος να το θαυμάζω και να τον ερωτεύομαι, παρά να σκέφτομαι ότι είναι κατώτερος μου γιατί είναι μεγαλύτερος και γιατί έχει παιδιά. Αυτό είναι ηλικιακός ρατσισμός, ότι οι μεγαλύτεροι χάνουν αξία, και είναι και μισανθρωπισμός γενικότερα. Πω πω τι μυαλά, τι μυαλά, τι παλιομυαλά. Και φαντάζομαι, λες γυμναστής και ανέβαζε και προκλητικά story, θα έχει ένα ωραίο σώμα. Αλλά το μυαλό από μέσα, κακάσχημα. Και το κερασάκι στην τούρτα ήταν ότι κάποια πράγματα που του έλεγα ότι μου είπε, μου έλεγε ότι δεν τα είπε ποτέ. Αυτό είναι το gaslighting. Σε έβγαζε τρελή. Αυτό είναι το gaslighting. Σου λέει κάτι και μετά σου λέει πότε είπα εγώ τέτοιο πράγμα. Έχεις αποδείξεις? Πότε το είπα εγώ αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Gaslighting. Έπεφτε τρελό gaslighting από αυτό το τυπάκι της συμφοράς. Και ότι είμαι διπολική μου έλεγε. Α, έκανε και διαγνώσεις ο τύπος. Ότι είσαι διπολική. Και ότι είμαι μυθομανής, τρελή. Και ότι πέφτω στα μάτια του πολύ. Στα μάτια τέτοιου τύπου εγώ θέλω να μην είμαι καθόλου. Είναι τιμή μου να πέφτω στα μάτια τέτοιων ανθρωπαρίων. Δεν είναι καν άνθρωποι. Όσοι σκέφτονται με τέτοιο στενό μυαλό τρόπο και βάζουν τους ανθρώπους σε τέτοιες κατηγορίες. Εννοείται όταν χωρίζαμε πήγαινε με κάποια και μου έλεγε μετά ότι εγώ το προκαλούσα με τη συμπεριφορά μου. Ναι, εσύ φταίς που εγώ σ' απάντησα. Τρελό gaslighting το τυπάκι, τρελό. Έχουμε χωρίσει εδώ και κάποιους μήνες. Τον είχα πάρει τηλέφωνο και του είπα ότι έκανε σε μία συγκεκριμένη like. Και μου είπε χωρίζουμε, γιατί εκείνη τη στιγμή που εγώ του έκανα παράπονο ότι έκανε σε μια συγκεκριμένη like,
αυτό σκεφτόταν τη μάνα του που έχει πεθάνει. Τα αναρκισάκια του κερατά και πεθαμένες μανάδες χρησιμοποιούν για να κάνουν hoovering ή για να κάνουν επίκληση στο συνέστημα ή για να δικαιολογήσουν τις μαλακίες τους. Πω πω, οι ναρκισιστές έχουν τρελή ναρκισιστική τροφοδοσία με θανάτους. Ω, να πεθάνει η μάνα τους θα το χρησιμοποιούν για χρόνια. Να τονίσω ότι όταν έκανα κάποια ζήλια, η ζήλια κράταγε 5 λεπτά από τη δικιά μου πλευρά. Μου εξηγούσε και τελείωνε, εσύ παρμεθιαζόσουν εύκολα. Αυτός το τράβαγε και δεν μου μίλαγε για ένα μήνα και παραπάνω και με κατηγορούσε ότι του χάλαγα την ηρεμία του. Ποια ηρεμία, μάνα μου, το χάος έχει μέσα του. Το χάος έχει μέσα του. Ούτε ψυχίατρος τον κάνει καλά, ούτε ψυχολόγος, γιατί είναι τεμπέλης. Τεμπέλης ηθικά, τεμπέλης ψυχικά, τεμπέλης πνευματικά. Καρανάρκισσος. Deep για deep. Νομίζω ότι εγώ φταίω. Νόμιζα ότι εγώ φταίω, μέχρι που είδα τα βίντεό σας. Μου στέλνει, μετά που σε χώρισε επειδή του είπες ότι έκανε like σε μια συγκεκριμένη, μου μπορεί να έχει πάει και με εκείνη τη συγκεκριμένη. Σου κάνει hoovering, σου στέλνει. Αλλά προσπαθώ να μην ξαναγυρίσω. Νομίζω ότι πρέπει να μπλοκάρω από παντού. Λοιπόν, άκουσε. Όχι μόνο μπλοκάρουμε, αλλά σβήνουμε και τον αριθμό του μαλάκα ή της μαλακισμένης. Τους μπλοκάρουμε από παντού και σβήνουμε και από το κινητό μας τον αριθμό τους, ούτως ώστε αν σε κάποια στιγμή η αδυναμίας μας έρθει να τους ξεμπλοκάρουμε για να δούμε αν μας έχουν στείλει, να μην το κάνουμε. Γιατί αυτοί οι τύποι είναι εθιστικοί σαν την ηρωίνη. Και όταν είσαι ναρκισσιστής, έχεις και εσύ ένα τεράστιο δικό σου μερίδιο ευθύνης που αφήνεις να παραμυθιάζεσαι τόσο καιρό και να γίνεσαι έρμεο στα χέρια του κάθε ανθρωπαρίου, όπως είπαμε. Λοιπόν, φιλενάδες, εσύ δεν είσαι άμυρη ευθυνών. Ο τύπος ήταν κουδουνάτος, καρακουδουνάτος από την πρώτη στιγμή. Να σου απαριθμίζω λίγο τα κύρια σημεία. Καταρχάς σου λέει, μετά που πέθανε η μάνα μου, εγώ δεν μπορώ να αγαπήσω. Και μετά σου λέει, θέλει σχέση. Άμα δεν μπορείς να αγαπήσεις, κάτσε σπίτι σου. Άμα δεν μπορείς να αγαπήσεις και θέλεις να κάνεις σεξ, κάνε σεξ χωρίς σχέση. Είτε πλήρωσε για να κάνεις σεξ χωρίς σχέση, είτε κάνε σεξ χωρίς σχέση με έναν άνθρωπο ο οποίος επίσης δεν μπορεί να αγαπήσει και επίσης θέλει απλώς τις χαρές ή τις χάρες μιας συνέβρεσης και όχι όλη την ουσία. Άρα, δεν μπορώ να κάνω σχέση, θέλω σχέση. Μετά σου έλεγε, αν δεν είχες παιδιά και αν δεν ήσουν 10 χρόνια μεγαλύτερη, θα ζούσαμε ήδη μαζί. Άλλη τεράστια κόκκινη σημαία, καμπάνα, καμπαναριό, δεν ξέρω εγώ τι. Μετά όλο εκείνο τον gaslighting. Δεν το είπα ποτέ εγώ αυτό. Είσαι διπολική, είσαι τρελή, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Να σου λέει ότι έχετε ελεύθερη σχέση γιατί εσύ είσαι κατωτέρας ποιότητος προϊόν και να σε ονομάζει κιόλας προϊόν. Αλλά εσύ δεν δικαιούσε να κοιτάξεις αλλού. Γιατί αν το κάνεις εσύ μια φορά, αυτός θα το κάνει 10. Και είναι και άνδρες παλαιάς σκοπής με πολλά μπέσα. Μη χέσω. Πραγματικά θα βάλουν πολλά μπίπ σε αυτό το βίντεο. Να σου λέει, βάζεις like σε άλλον, είσαι προκλητική. Αυτός να βγάζει προκλητικές φωτογραφίες και story και δεν είναι προκλητικός. Κάθε φορά που χωρίζεται να πηγαίνει να σε απατάει και να σου λέει ότι εσύ φταίς που σε απάτησε γιατί το τσάντισες. Εσύ όταν κάνεις μια ζήλια να ζηλεύεις για 5 λεπτά, αυτός να σου κρατάει μούτρα για μήνες, τι να πω. Τι να πω. Εάν νιώθουμε ζήλια σε μια σχέση, πάμε καρφωτές στο ψυχολόγο. Σε ένα ψυχολόγο που να έχει καλή γνώση των ανταγωνιστικών σχέσεων, των κακοποιητικών σχέσεων, των σχέσεων συνεξάρτησης και του μοτίβου συνδεσιμότητας της ψυχοπαθολογικής έλξης. Και πάμε και ρωτάμε, γιατί ζηλεύω τώρα? Ζηλεύω γιατί έχω εγώ πρόβλημα? Να λύσω το πρόβλημα μου. Ζηλεύω γιατί είμαι με κάποιον ο οποίος προκαλεί ζήλια? Να λύσω το πρόβλημα που έχω, που εξακολουθώ να είμαι με κάποιον που προκαλεί ζήλια και δεν του λέω γεια σας. Πραγματικά, οποιοδήποτε προκαλεί επίτηδες ζήλια στο τέρι του, στο τέρι της, δεν είναι για να κάνει σχέση μαζί του. Είναι για να του πεις έφυγες, έφυγες, χθες.
Δεν θέλουμε στη ζωή μας τοξικότητα. Δεν είναι normal πράγμα. Δεν είναι αγαπητικό πράγμα άλλος να σε κάνει να ζηλέψεις. Ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά σε αγαπάει, σε προστατεύει μην τυχόν και ζήλεψες κατά λάθος, όχι να σου προκαλεί ο ίδιος ζήλια. Και να σου κάνει όλες αυτές τις προβολές. Να δεις τα βίντεο για τις προβολές που κάνουν τον Αρκισάκη. Προβολές, αυτά που κάνει ο ίδιος, λέει πως τα κάνεις εσύ. Λοιπόν, φίλε Νάδα, ο άνθρωπος είναι ξεκάθαρα ναρκισσιστής, είναι κάρα ναρκισσός, είναι. Συγγνώμη, είναι αειδιαστικός. Αειδιαστικός. Εσύ όμως χρειάζεσαι έντονη ψυχοθεραπεία, οξία ψυχοθεραπεία και πολύ, πολύ έντονη πνευματική δουλειά. Γιατί δεν αγαπάς καθόλου τον εαυτό σου, δεν προστατεύεις καθόλου τον εαυτό σου, να βρεις ποιο δικό σου κομμάτι εντυπωσιάστηκε από αυτό τον μαλάκα. Ήταν επειδή ήταν όμορφος, ήταν επειδή ήταν γυμναστής, ήταν επειδή ήταν σεξι, γιατί έχεις και εσύ κάποιο κομμάτι προβληματικό το οποίο γούσταρε να είναι με έναν τέτοιο τύπο, ο οποίος μόνο αξιαγάπητος δεν είναι. Γιατί ένας άνθρωπος που δεν μπορεί να αγαπήσει δεν είναι αξιαγάπητος. Ξαναθυμίζω το χθεσινό βίντεο. Και νομίζω ότι και οι υπόλοιπες και οι υπόλοιποι που μου στέλνετε ήταν άρκισος, είναι άρκισος, δείτε αυτό το βίντεο. Και πολλά άλλα τέτοια βίντεο που έχουμε. Ναι. Ναι, δεν γίνεται ρε παιδιά, δεν γίνεται. Ένα σημάδι, δεύτερο σημάδι, τρίτο σημάδι, τέταρτο σημάδι. Σημαίνει και εσύ μαζοχιστής για να μένεις. Σημαίνει έχεις και εσύ πρόβλημα για να μένεις. Σημαίνει ότι και εσύ είσαι συνεργός στην κακοποίηση του εαυτού σου. Σημαίνει ότι και εσύ θέλεις άμεσα δουλειά, όχι μόνο ναρκισσιστής. Και οι συνεξαρτώμενοι χρειαζόμαστε δουλειά. Και να μάθουμε να λέμε όχι. Και να μάθουμε να αντέχουμε να είμαστε μόνοι μας. Και να μάθουμε να χαιρόμαστε να πέφτουμε στα μάτια του κάθε μαλάκα. Εγώ δεν θέλω κανένα μαλάκα να με χτιμάει. Και αν ακούσω. Μου έτυχε κάποιες φορές. Έρχονταν μια κοπέλα στο γραφείο και μου λέγε: Η πεθερά μου σε αγαπάει πάρα πολύ και σε θαυμάζει. Και η πεθερά της ήταν μια άθλια πεθερά. Και λέω: Κάτι κάνω λάθος. Πρέπει να γυρευτώ. Πρέπει να ψαχτώ τι κάνω λάθος. Και βρίσκει σε μένα η πεθερά της κάτι να ταυτιστεί. Σημαίνει κάτι κάνω λάθος για να αρέσω σε αυτήν την τύπησα. Δεν γίνεται να αρέσουμε σε όλους. Δεν είναι υγιές να αρέσουμε σε όλους. Και ούτε σημαίνει ότι αν κάποιος μας λέει, αν εσύ δεν κάνεις αυτό που σου λέω, μετά δεν θα σε θέλω, ότι αυτό σημαίνει ότι χάνουμε την αξία μας, επειδή μας θέλει κάποιος ο οποίος θεωρεί ότι το να έχεις παιδιά είναι μειωτικό, το να είσαι μεγαλύτερος είναι μειωτικό και όλα αυτά. Μωρό, ζαλιστικά. Κανεί, σοβαρά, φτάνει. Με τους ναρκισσιστές, φτάνει. Το λέω να ακούσω κι εγώ. Yeah.